ούτε εκδικηθήσετε εν αγαθής ο φίλος και ούτε κρυβήσετε εν κακής ο εχθρός. Δεν θα σε φθονήσει για τα αγαθά σου ο φίλος σου, αλλά και ο εχθρός σου δεν θα μπορέσει στη δυστυχία σου να κρύψει τη χερεκακία του, να χαρεί όταν εσύ δεν περνάς καλά. Εδώ παρακάτω, στα παρακάτω χωρία, και αυτό συμπεριλαμβάνεται, έχουμε απλώς περιπτώσεις, πτυχές, πλευρές του θέματος φίλος εχθρός, και αναφέρεται κάθε φορά σε κάποιο σημείο, σε κάποια πτυχή ο Ιερός Συγγραφέας. Ο άνθρωπος βλέπουμε ότι περιβάλλεται και από φίλους και από εχθρούς. Οι φίλοι είναι ομόφρονες, δεν φθονούν, ενώ αντιθέτως οι εχθροί δεν είναι ομόφρονες και χαίρονται στη δυστυχία του εχθρού των. Η πρώτη περίπτωση είναι ολότελα φυσιολογική. Η δεύτερη περίπτωση, στο να μισείς, το να χαίρεσαι γιατί ο άλλος παθαίνει κακό, είναι αφύσικη και διεστραμμένη. Αλλά αν ερωτήσετε γιατί υπάρχουν άνθρωποι χερεκακούντες, μάλιστα τι λέγει εκείνο το ωραιότατο, το αμίμητον, το θεόπνευστο, το Αποστόλου Παύλου, χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Να χαίρεις με εκείνους που χαίρουν και να κλαις με εκείνους που κλαίνε. Ενώ ο κακός λυπάται και κλαίει όταν εσύ χαίρεις, παντρεύεις το παιδί σου, σου έπεσε ο πρώτος αριθμός του λαχείου, μη παίρνετε λαχεία, διότι τέλος πάντων σου έφτασε μία κληρονομιά και γίνεσαι πλούσιος, θλίβεσαι, κυτρινίζεις, παθαίνεις ένα δυστύχημα και χαίρεται και φρένεται και αγάλεται. Διαστραμμένη κατάσταση. Αλλά γιατί χερεκακούν οι άνθρωποι? Διότι απλούστατα έχουν την ψυχολογία του σατανά. Όταν ο διάβολος δει το καλό, τότε φθονεί και το καταστρέφει. Γι' αυτό και λέγεται μισόκαλος. Ο μισόκαλος διάβολος, γράφουν οι πατέρες, μισόκαλος, κάλος είναι η ομορφιά, το ωραίο, το καλό, το αγαθό. Μισόκαλος, εκείνος ο οποίος μισεί το ωραίο, το καλό, το ευτυχές, έρχεται να το καταστρέψει. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που φθονούν το αγαθό του αλουνού είναι και οι μάγοι. Όχι οι μάγοι αυτοί καθεαυτοί, καθεαυτούς, συγγνώμη, αλλά οι μάγοι, εκείνοι που καταφεύγουν στους μάγους, γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν την ευτυχία κάποιου ανθρώπου. Χωρίς λόγο δηλαδή. Είναι εκείνο που καμιά φορά ρωτούμε, καλά, σας έριξαν στην αυλή σας, λέτε μάγια, με συγκεκριμένο αντικείμενο. Όχι ότι υπάρχει μία υποψία, αλλά με συγκεκριμένο αντικείμενο. Να βρείτε, ξέρω εγώ, εκείνα τα γνωστά δεματάκια με το γνωστό μαγικό περιεχόμενο, ή ακόμα μέσα στο σπίτι σας να βρείτε κάποιο γνωστό μου πρόσωπο, και απορούμε μέχρι σήμερα πώς αυτό έγινε στο στρίφωμα του φουστανιού, βρέθηκε ένα μεγάλο καρφί. Ποιος πρόλαβε, πώς μπόρεσε να ανοίξει την ντουλάπα και να βάλει μέσα στο στρίφωμα του φουστανιού ένα μεγάλο καρφί? Μυστήριο. Αυτά είναι εμφανή σημεία ότι κάποιος θέλει πραγματικά το κακό. Εγώ ερωτώ πολλές φορές, νομίζετε ότι, ξέρω εγώ, κάποιος σας φωνεί, ξέρω εγώ? Όχι, δεν έχουμε κάποιο λόγο. Έχετε εχθρούς? Όχι, δεν έχουμε λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν τον λόγο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ πέρα υπάρχει το ανέτιον. Δηλαδή, επιφέρω το κακό χωρίς λόγο, έτσι, για το κακό. Είναι εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή και αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού.
εμίσησαμε δωρεάν. Δηλαδή με εμίσησαν χωρίς λόγο. Αυτό είναι το πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι ο διάβολος φθονεί, αλλά και οι κακοί άνθρωποι φθονούν ως όργανα πραγματικά του σατανά. Οι πατέρες μας λένε ότι πρόσεξε, μη χαίρεσαι πολύ, μην εκδηλώνεις τη χαρά σου, για να μη σε δει ή σε ακούσει ο διάβολος και σε βαστάνει. Όταν εμένα μου το είπε κάποτε ο πνευματικός μου εδώ και λαϊκός παιδί μου, δεν παραξένευσε. Καλά, ο διάβολος, από το διάβολο μπορούμε να κρύψουμε κάτι? Ναι. Όχι γιατί μόνο δεν είναι παντογνώστη, αλλά να μην του προκαλέσουμε τον φθόνο. Είχα μία επιτυχία, μη χαίρομαι, τίποτα, να είμαι μετριοπαθής. Διότι όταν με δει ο διάβολος να έχω χαρά, θα με φθονίσει και θα με τρικλοποδήσει. Με αυτήν την έννοια. Με αυτήν την έννοια οι πρωτόπλαστοι των παράδεισων ευτυχούντες τους είδε ο διάβολος και τους ευθώνει. Με αυτήν την έννοια γράφει στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος: «Ω ανόητοι Γαλάτε, τι ημάς εβάσκανε, τι αληθεία μη ενέχεστε?» Ποιος σας βάσκανε και ποιος βασκαίνει? Ο διάβολος. Σας είδε αγαθούς, καλούς, καλοπροαίρετους και ήρθε τώρα να σας βάλει τρικλοποδιά, ώστε εκείνοι που σας τάραξαν και κουβάλισαν ότι κουβάλισαν όθνια, ψεύτικα στοιχεία από την χριστιανική διδασκαλία, να την οθέψουν, λέει την χριστιανική διδασκαλία, και παρασυρθήκατε. Ποιος σας εβάσκανε να μην μένετε εις την αλήθεια? Βλέπουμε λοιπόν, παιδιά, ότι, βλέπουμε, αγαπητοί, ότι ο διάβολος επιφέρει το κακό χωρίς λόγο, όπως και οι κακοί επιφέρουν το κακό χωρίς λόγο, μόνο και μόνο γιατί φθονούν. Ο λαός αυτό το έχει προσέξει. Γι' αυτό ακριβώς λέει ο λαός: «Γελάσαμε πολύ, πω, κάτι κακό θα έρθει». Δεν είναι από πρόληψη, αλλά από μια παρατήρηση ότι ο διάβολος φθονώντας θα έρθει να σου δημιουργήσει, μετά από μια μεγάλη χαρά, να σου δημιουργήσει κάτι κακό. Όμως έτσι πρέπει να είναι. Αν κανείς έχει αγαθή προαίρεση, αγαθή ψυχή, αγαθός άνθρωπος, ποτέ δεν πρέπει να φθονίσει την ομορφιά του αλουνού, τον πλούτο του, την ευφυΐα του, το αξίωμά του, τη σοφία του, αν θέλετε ακόμα και αυτή την αρετή του. Γιατί και η αρετή πολλές φορές είναι αντικείμενο φθόνου. Δεν μπορεί να βλέπει ο διάβολος κάποιον να ασκεί την αρετή. Το μαρτυρολόγιο είναι γεμάτο από αυτές τις περιπτώσεις που οι ιερείς συγγραφείς των μαρτυρολογίων το λέγουν αυτό, ότι ο διάβολος, μην μπορώντας να αντέξει την αρετή ενός Αγίου, ξεσήκωσε θύελα εναντίον του. Και μην πάτε μακριά, δεν έχω παρά να σας πω μόνο ένα γεωγραφικό, την περίπτωση, την ιστορία του Ιώβ. Γιατί ξεσηκώθηκε αυτή η θύελα εναντίον του Ιώβ? Ήταν υπόλογος έναντι του Θεού ο Ιώβ? Μόνο και μόνο γιατί ήταν δίκαιος. Γι' αυτό ξεσήκωσε ο διάβολος αυτή τη θύελα των κακών εναντίον του Ιώβ. Θα ήθελα να σας ανέφερα ένα ωραίο παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη, των θαυμάσιων Βαρνάβα, αγαθός άνθρωπος, ο οποίος εχαίρετο στο αγαθόν. Ποτέ δεν ζήλευε, διότι πρέπει να το πούμε μέσα στον χώρο το δικό μας, της ευσεβίας των χώρων. Πολλές φορές ζηλοτυπούμε, γιατί να φαίνεται αυτός και να μην φαίνομαι εγώ? Γιατί να φημίζεται αυτός και να μην φημίζομαι εγώ? Μην το ξεχνούμε. Και ανάμεσα στους κληρικούς και ανάμεσα στους λαϊκούς, μόνο όταν η απόσταση είναι πολύ μακρινή, τότε δεν υπάρχει συνήθως ο φθόνος. Όταν είναι κοντινή μεταξύ συναδέλφων,
κυρίως μεταξύ του αυτού επίπεδου μορφώσεως κτλ. Τότε καλλιεργείται η ζήλια. Και αυτό είναι πολύ κακό. Το παράδειγμα λοιπόν του Αποστόλου Βαρνάβα θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το θυμόμαστε για να ειρηνεύουμε τα άγρια κύματα του πάθους, του θόνου. Διότι κυριολεκτικά απειλούν να κατακλείσουν την ψυχή εκείνου ο οποίος θονεί. Αφού αλλάζει το χρώμα του, το πρόσωπο του αλλάζει το χρώμα του. Γι' αυτό λέμε η ζήλια σε έφαγε. Έγινε πρασινοκίτρινος, λέμε σε κάποιον. Το λέει ο λαός. Σημειώνει το βιβλίο των πράξεων. Είναι γνωστό ότι στην Αντιόχεια της Συρίας, στην Αντιόχεια ενώ της Πισιδίας, μεγάλη πόλη, πάρα πολύ μεγάλη πόλη, ήδη είχε φτάσει ο χριστιανισμός. Επίσημος όμως Απόστολος κανείς δεν είχε πάει ακόμα. Πώς έφτασε, έφτασε. Από χριστιανούς, εμπόρους, ταξιδιώτες, έφτασε. Το άκουσαν αυτό οι Απόστολοι και έστειλαν τον Βαρνάβα να δει τι γίνεται εκεί. Θα μπορούσε ο Βαρνάβας να αρχίσει να φωνάζει. Και ποιος σας είπε εδώ να εγκαθιδρύσετε η Εκκλησία, αφού δεν φάνηκε κανένας επίσημος εκ των Αποστόλων για να σας εγκαθιδρύσει την Εκκλησία. Δεν είπε τέτοια πράγματα, γιατί πολλές φορές, αγαπητοί μου, μπορεί να υπάρχει κάποιο δίκιο και πολλές φορές σε αυτό το δίκιο εμφυλοχωρεί και ο φθόνος. Πολλές φορές. Αλλά τι σημειώνει το βιβλίο των πράξεων, ως ο οποίος παραγενόμενος όταν έφτασε στην Αντιόχεια, ο Βαρνάβας. Και ειδών την χάρη του Θεού, εχάρη. Όταν είδε τη χάρη του Θεού εκεί, χάρηκε. Και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Και με το γνωστό το κοινό χάρισμα να παρηγορεί, προέτρεπε να προσμένουν, να μένουν στην πίστη. Δηλαδή να παραμείνουν χριστιανοί. Σημειώνει, για να μην νομιστεί ότι ήταν μόνον ένα θέμα της χάριτος του Θεού εις τους χριστιανούς της Αντιοχίας, αλλά και καρπός της αγαθής ψυχής του Βαρνάβα, σημειώνει ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Δεν δίλεψε, δεν άρχισε να φωνάζει, δεν άρχισε να κάνει παρατηρήσεις για μια ίσως όχι πάρα πολύ σωστή οργάνωση της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Γιατί? Διότι το άνθρωπος αγαθός, γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού και την πίστη. Ώστε λοιπόν είτο ανήρ αγαθός. Πόσο σπουδαίο πράγμα όταν χαίρομαι ανάμεσα στους χριστιανούς μας και στις διαχριστιανικές μας σχέσεις να υπάρχει τόσος φόνος και τόση κακία ανάμεσα σε χριστιανούς που δεν θα όθελα να ήταν έτσι. Γι' αυτό αγαπητοί μας έχουμε μπροστά μας τον θαυμάσιον Βαρνάβα για να καταπνίγουμε, σας είπα, αυτά τα κύματα του φθόνου και της κακίας.